Να σας καλωσορίσουμε και πάλι στα γραφεία της Δημοκρατίας. Να καλωσορίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός μας και πρώην υπουργό, κύριο Βρούτση. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό και την κεντρική διοίκηση, ειδικά τον κύριο Αβγενάκη, που μας έκανε τιμή να μας είναι το κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίνεστε κάθε φορά που σας ζητάμε να μια συνέντευξη να έρθετε. Παραχωρώ τον λόγο στον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο πρώην υπουργό, να σας κλείσει. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την Ομαρχιακή και τους καλούς μου συναδέλφους και τα στελέχη της ΝΟΔΕ και της Νέας Δημοκρατίας του ΟΜΟ, με τους οποίους από το πρωί έχω σειρά συναντήσεων για τη φιλοξενία και την ανταλλαγή απόψεων μέχρι τώρα. Τα μέσα ενημέρωσης για την καλή τους διάθεση να είναι σήμερα εδώ και να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και τους προβληματισμούς μας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία είναι μια πλήρης απογοήτευση και αποσιοδοξία. Και αυτό όχι τυχαία. Όχι τυχαία γιατί οι συνεχόμενες πολιτικές μέτρων επώδυνων, άδικων και αχρίαστων εκ μέρους κυβέρνησης έχουν φέρει μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό διέξοδο το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, το σύνολο εργαζομένων, συνταξιούχων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ταυτόχρονα όμως συντελείται και κάτι άλλο. Η ελληνική κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη προς την κυβέρνηση. Και εδώ έχουμε μια ιστορική καταγραφή στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας, καθώς οι δημοσκοπήσεις, όχι οι τελευταίες, αλλά μια σειρά από δημοσκοπήσεις στους τελευταίους μήνες, δείχνουν το πρωτοφανές το 74% των πολιτών να στρέφεται εναντίον μιας κυβέρνησης, αποκαλώντας τη μάλιστα με τη λέξη ψεύτες, που εκλέχθηκε λίγους μήνες πριν. Αυτό δεν έχει σημαίνει το προηγούμενο. Υπάρχει δηλαδή μια απογοήτευση εκ μέρους κοινωνίας και μια ουσιαστική στροφή όλης της κοινωνίας απέναντι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους Έλληνες. Αυτό είναι γνωστό. Το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία μόνο. Το λέει όλη η κοινωνία σε όλη την επικράτεια. Το άκουσε στην Τολεμαΐδα, το ακούω στην Κοζάνη, σε όλη την Ελλάδα, παντού, λένε για την κυβέρνηση ότι εκτός την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα, νιώθουν την απόλυτη εξαπάτηση. Μια εξαπάτηση που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2015, συνεχίστηκε με το δημοψήφισμα και συνεχίστηκε στη συνέχεια με τις εκλογές Σεπτεμβρίου. Μια εξαπάτηση όμως που συνοδεύτηκε με ένα τραγικό λογαριασμό για τους Έλληνες. Με ακούσατε να χρησιμοποιώ τη λέξη άδικα και αχρίαστα μέτρα. Πράγματι είναι άδικα και αχρίαστα. Γιατί το Δεκέμβριο του 2014 η ελληνική οικονομία είχε βρεθεί σε μια δημοσιονομική ισορροπία, ισορροπία η οποία ήταν αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού. Παραλάβαμε τον Μάιο του 2012 την οικονομία με μείον 7,1% ύφεση και την παραδώσαμε τον Ιανουάριο του 2015 με συν 0,7%. Η οικονομία γύρισε. Είχαμε πλεονάσματα, είχε αρχίσει η αποκλιμάκωση της ανεργίας και μία σειρά από δημοσιονομικούς δείχτες έδειχναν ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Και εκεί γίνεται ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο οφείλω να απαντήσω ως υπουργός που χειρίστηκα το Υπουργείο Εργασίας, το πιο δύσκολο Υπουργείο της κυβέρνησης, επί 2,5 συνεχή χρόνια, βρισκόμενο συνεχώς στις διαπραγματεύσεις από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Και γίνεται ένα ερώτημα το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό στον ελληνικό λαό. Καλά, εσείς θα τα κάνατε καλύτερα? Ή χρειαζόντουσαν αυτά τα μέτρα? Ή στο ασφαλιστικό έπρεπε να γίνουν αυτές οι νέες περικοπές? Ή στους φόρους που αυξάνονται τώρα ή ο καινούριος ένφιας του ΣΥΡΙΖΑ? Ένφιας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναγκαίος? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Να τα ακούσει ο κόσμος της Κοζάνης, του Ολυμπαίδος, όλου του νομού. Σήμερα πληρώνουμε ένα άδικο λογαριασμό Τσίπρα Καμένου, οι οποίοι όχι μόνο εξαπάτησαν τον Ιανουάριο του 2015 το λαό, διότι αν τότε συνέχιζαν τις διαρθρωτικές αλλαγές μεταρρυθμίσεις και τη δική μας διαπραγμάτευση, η Ελλάδα θα είχε βγει από το μνημόνιο και τα μέτρα τα οποία χρειαζόντουσαν, όπως είναι καταγεγραμμένα στον αδιάψευστο μάρτυρα που λέγεται email Χαρδούβελη, ήταν της τάξης των 900 εκατομμυρίων με 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Και με αυτές τις οριακές παραμετρικές αλλαγές σε δημοσιονομικό επίπεδο και ασφαλιστικό, κλείναμε την τελευταία αξιολόγηση την Τέταρτη και βγαίναμε από το μνημόνιο και η Ελλάδα έμπαινε στην κανονικότητα. Δυστυχώς αυτό εμποδίστηκε. Και εμποδίστηκε με τον πολιτικά ανεύθυνο και μη πατριωτικό τρόπο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Οι οποίοι την περίοδο εκείνη είναι γνωστό ότι με δηλώσεις τους, τις οποίες είχαν και έστελαν και στο εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και στο εξωτερικό, έλεγαν μη διανοηθεί από κανέναν της κυβέρνησης και βάλει υπογραφή στην τελευταία αξιολόγηση κατηγορώντας τη Μέλη Καρδούβελη. Φυσικά τις τραγικές συνέπειες τις γνωρίζετε ποιες είναι. Τις γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Μπήκαμε στη Βαρουφάκια περίοδο, στην περίοδο εκείνη στην οποία θα αποδειχθεί και από τον ιστορικό του μέλλοντος, ακροβατούσαμε μεταξύ δραχμής και ευρώ. Αυτό έβγαλε ένα λογαριασμό της τάξης 86 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του τραπεζίτη της χώρας, του Γιάννη Στουρνάρα, πριν ένα μήνα, που δεν διαψεύστηκε από κανένα. Αυτό οδήγησε σε απώλεια εθνικού πλούτου 21 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΠ της χώρας, λόγω της αντιστροφής από ανάπτυξη στην ύφεση, για τη διετία 15-16. Οδήγησε σε μέτρα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, επώδυνα μέτρα που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, άδικα επαναλαμβάνω, και μέσα στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα είναι και το 1,2 δις μέτρα, τα οποία είναι η μη εκπλήρωση και ολοκλήρωση αξιολόγησης που έπρεπε να γίνει από τον Οκτώβριο του 2015. Αυτό είναι το πακέτο των μέτρων Τσίπρα Καμένου, το οποίο ενσωματώνει μέσα τρομακτική αύξηση φορολογίας. Ξαναγυρίσαμε το ΦΠΑ, τον άδικο που χτυπάει τις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες φόρο από το 2013 που τον κατέβασε η κυβέρνηση Σαμαρά στο 23% και μετά στο 24%. Πήρε το φόρο αλληλεγγύης, στον οποίο εμείς μειώσαμε, τον ενσωμάτωσε στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, με αποτέλεσμα τα εκαθαριστικά τα οποία θα έρθουν θα είναι πάρα πολύ επώδυνα για όλον τον ελληνικό λαό. Αύξησε το φόρο των επιχειρήσεων, τον οποίο είχαμε κατεβάσει. Αύξησε το φόρο των μερισμάτων, τον οποίο επίσης είχαμε κατεβάσει. Ξανααύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, τους οποίους προσωπικά είχα κατεβάσει ως μέλος κυβέρνησης 6 μονάδες. Την πρώτη μεγάλη μείωση εισφορών μετά τον καταγεγραμμένη τουλάχιστον διαμόρφωση μισθών με ασφορές μαζί. Δηλαδή εδώ και δεκαετίες. Το οποίο ήταν αναπνοή και οξυγόνο για τους εργαζόμενους, διότι αύξησε τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Αλάφρυνε τις επιχειρήσεις από ένα βάρος του μη μισθολογικού κόστους και όλο αυτό άρχισε να διαμορφώνει ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης ενεργείας. Και μαζί με αυτά τα μέτρα ήρθαν και τα μέτρα στο ασφαλιστικό. Θυμίζω ότι είμαι ο υπουργός που χειρίστηκα τα μέτρα του ασφαλιστικού. Γνωρίζω ότι πήρα επώδυνες αποφάσεις, τις πήρα το Νοέμβριο του 2012. Όμως έχω πει δημόσια και το ξαναλέω και εδώ, ότι αυτές οι αποφάσεις ήταν αναγκαίες να γίνουν θυσίες του ελληνικού λαού, των συνταξιούχων, για να υπάρξει η ολοκλήρωση και η δημοσιονομική μας αποκατάσταση. Αυτό επετεύχθη. Από τότε δεν χρειαζόταν καμία μείωση στις συντάξεις. Με εξαίρεση αυτά που είχα στο Ημένη Χαρδούβελη, ύψος 310 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούσαν τις πρόορες συντάξεις, αφορούσαν το πάγωμα των αυξήσεων των συντάξεων, αφορούσαν την αποκατάσταση και τον εξορθολογισμό του ΕΚΑΣ, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ανισότητες και στρεβλώσεις με την καταβολή του ΕΚΑΣ, και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Με αυτές τις παραμετρικές, οριακές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, κλείναμε για πάντα τους ανοιχτούς μας λογαριασμούς με το ασφαλιστικό των Ελλήνων μέχρι το 2060. Και εκτός του Ημένη Χαρδούβελη, υπάρχει και ένας ακόμη αδιάψευτος μάρτυρας για το ασφαλιστικό. Είναι ο μάρτυρας που λέγεται μοναδική εθνική αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό που υπάρχει στη χώρα, που κατέθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή όταν έγινε πρώην υπηρεσίας συζήτηση για το ασφαλιστικό. Θυμίζω ότι αυτή η μελέτη ξεκίνησε αξιολογώντας το ασφαλιστικό της χώρας και με τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει μέχρι το 2060. Αυτή η μελέτη συντάχθηκε από μια ανεξάρτητη αρχή, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, κάτω από την επικούρηση και της Τρόικα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έλαβε μέσα και τις παρεμβάσεις που θα κάναμε με το Ημένη Χαρδούβελη, έλαβε υπόψη της και τις προσαρμογές που είχαν γίνει, αλλά κυρίως τη μακροοικονομική δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας, τους ρυθμούς ανάπτυξης, την αποκλιμάκωση ενεργείας και όπως βάτιζε η οικονομία της χώρας. Η μελέτη αυτή, που είναι η πρώτη και δυστυχώς η μοναδική αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας,
έδειξε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα τότε εκπλήρωνε τους όρους βιωσιμότητας μέχρι το 2060. Έδειξε αλήθεια και υπευθυνότητα. Με μια κοινοβουλευτική ομάδα, με στελέχη στη Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε πλέον ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει στο πρόσωπό μας ότι είμαστε το κόμμα της αλήθειας και της υπευθυνότητας. Και στα δύσκολα που έρχονται από τέλος αυτού του μήνα και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μόνο τη Νέα Δημοκρατία θα βλέπει ως πραγματική ελπίδα. Η Νέα Δημοκρατία θα πει τίποτα το οποίο θα έχει μέσα το στοιχείο της υπερβολής και της απευθυνότητας. Λέει και θα λέει μόνο την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που πρέπει να αποκαταστήσει και την ισορροπία και την κανονικότητα και στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό λέμε εκλογές χθες. Εκλογές χθες. Η παραμονή της κυβέρνησης κάθε μέρα και το κόστος που φέρνει στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι να γίνουν εκλογές. Όποτε όμως και αν γίνουν, να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα τις κερδίσει. Θα τις κερδίσει και με μεγάλη διαφορά. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα. Οι 153 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όπως τους βλέπω και τους παρακολουθώ στην Βουλή, αποτελούν μια πολύ συμπαγή και σκληρή ομάδα, η οποία γνωρίζοντας ότι την επόμενη μέρα θα μείνει ούτε η μισή, ψηφίζουν τα πάντα. Ό,τι και αν τους φέρουν. Χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση. Όπως τουλάχιστον γινόταν επί Νέας Δημοκρατίας. Όταν ερχόταν τα νομοσχέδια, υπήρχαν βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία που μέσα στο πλαίσιο της κριτικής, της καλοπροαίρετης, συζητούσαμε. Εδώ ψηφίζονται όλα και επαινούνται όλα. Επαινούνται όλα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο δυνατόν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαι σήμερα εγώ και η Νέα Δημοκρατία είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Να στείλουμε το μήνυμα και να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Γνωρίσουμε το μεγάλο βάρος που μας αναλογεί και που μας αντιστοιχεί. Γνωρίσουμε ότι σύντομα θα κληθούμε να γυρίσουμε και πάλι την ελληνική οικονομία και να πάρουμε τις ευθύνες της χώρας στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ.